Στον απόϊχο του μακελιού τη Πέμπτη στη λωρίδα τη Γάζα, όπου 117 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, όταν ο Ισραηλινός στρατός άνοιξε πύρηση η παγκόσμια κοινή γνώμη. Η διεθνή κοινότητα ζητάει κατάπαυση του πυρός στην περιοχή και διερευνά τις ευθύνες μετά την τραγωδία ευμέσου διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ήταν η πιο άγρια φωνική επίθεση από το 2007, όταν τότε η Χαμάς ανέλαβε τα ηνία της Γάζας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανήγγειλε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συμμετάσχουν τις προσεχείς ημέρες σε αεροπορικές ρήψεις ανθρωπιστικής βοήθειας. The loss of life is heartbreaking. People are so desperate that innocent people got caught in a terrible war, unable to feed their families. Ωστόσο, ο Μπάιντεν, μιλώντας με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, μπέρδεψε την Ουκρανία με τη λωρίδα της Γάζας. In the coming days, we're going to join with our friends in Jordan and others in providing airdrops of additional food. Η κατάσταση στην περιοχή είναι τραγική. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται με λοιμό. Την ίδια ώρα κορυφώνεται η αγωνία για τους ομήρους. Συγγενείς δεκάδων Ισραηλινών που κρατάει η Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας διαδηλώνουν με προορισμό την Ιερουσαλήμ. Οι διαδηλωτές κρατούν 134 φορεία εισάρτημα με τους απαχθέντες που, σύμφωνα με τις Ισραηλινές πηγές, εξακολουθούν να κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας.